Ζητήσει το λόγο ο Υπουργός Οικονομικών. Κύριε Υπουργέ, κύριε Στεκούρα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είχα σκοπό να κάνω μια τοποθέτηση επί του νομοσχεδίου, αλλά ο κ. Σκανδαλής... Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ. Απλά θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να κατέβω λίγο για τον κοινοβουλευτικό. Είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Θα σας ακούσω, άμα είστε σύντομο. Συγγνώμη, δεν έχω πρόβλημα. Αλίμονο. Θα αλλάξω λίγο την ροή της τοποθέτησής μου, γιατί θέλω να απαντήσω σε ορισμένα εύλογα, θα πω, ερωτήματα, τα οποία έθεσε ο κ. Σκανδαλίδης και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Κ. Σκανδαλίδη, το ερώτημα είναι όχι μόνο πόσοι φόροι, ποιοι φόροι και σε ποιους. Εμείς έχουμε κάνει μια επιλογή πριν από τις εκλογές, την οποία και υλοποιούμε. Και υλοποιούμε παρά τις πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις. Και η επιλογή μας είναι να μειώσουμε εκείνους τους φόρους, κυρίως στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, που διασφαλίζουν υψηλή και διατηρήσιμη ανάπτυξη, δημιουργούν πολλές καλές ποιοτικές θέσεις απασχόλησης και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι μειώνουμε τους φόρους σε όλες τις επιχειρήσεις, άρα και τις μικρομεσαίες, για να μπορέσουν να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης. Μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές σε όλες τις επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες, για να διευκολύνουμε τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Μειώνουμε τον ένφια κυρίως στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και επεμβαίνουμε σε μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες με αυτό το ιδεολογικό πρόσημο. Το πρόσημο της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής ανταποδοτικότητας, το πρόσημο του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Κύριε Σκανδαλίδη, είπατε ότι τα μέτρα δεν έχουν αντίκρισμα, μιλώντας γενικότερα για την ακρίβεια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή ήταν μια εύλογη κριτική σας, εύλογος προβληματισμός και αγωνία δική σας, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συναδέλφων της κυβερνητικής πλειοψηφίας και το 2020. Προσοχή, μην έχουμε λουκέτα, μην έχουμε διόγκωση ανεργίας. Τα καταφέραμε. Η κοινωνία τα κατάφερε. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις τα κατάφεραν. Όχι μόνο δεν είχαμε λουκέτα, με τη βοήθεια και της πολιτείας, αλλά είχαμε και άρκετες νέες επιχειρήσεις και τζίρους επιχειρήσεων συνολικά το 21, 15 δις παραπάνω από το 19 και 40 δις παραπάνω καταθέσεις και βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, το οποίο τους τελευταίους μήνες ροκανίζεται σημαντικότατα από την ακρίβεια, πλήττοντας οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Και το βασικότερο, είχαμε σημαντική, την μεγαλύτερη στην Ευρώπη, μείωση της ανεργίας. Κανείς δεν μπορεί να πανηγυρίσει σε αυτή την αίθουσα, ούτε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, όταν έχουμε την υψηλότερη ανεργία μαζί με την Ισπανία στην Ευρώπη. Αλλά έχουμε μια σημαντική μείωση. Και αυτό είναι απόρρια της ανταποδοτικότητας, θα έλεγα καλύτερα, της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων μέτρων. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Και θεωρώ ότι και πάλι θα τα καταφέρουμε. Είπατε ότι πέσαμε έξω στους σχεδιασμούς μας, αλλάζουμε τα στοιχεία. Κύριε Σκανδαλίδη, είναι πρωτόγνωρες οι κρίσεις που περνάμε. Εδώ βλέπετε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2021 έλεγε ότι δεν θα έχουμε V-shape recovery, δηλαδή μείωση το 20, αύξηση το 21. Είχε βγει ο επίτροπος, ο Πάολο Τζεντιλόνι, και είχε πει ότι θα ήταν U, δηλαδή θα μέναμε σε χαμηλό επίπεδο και με 6 μήνες μετά είχαμε V-shape. Δηλαδή καλύψαμε τις απώλειες του 20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριζε πριν από 3 μήνες ότι ο πληθωρισμός στην Ευρώπη φέτος θα είναι 2,2. Πριν από 3 εβδομάδες το έκανε 3,4 και τώρα μιλάμε για κάτι στην περιοχή του 5. Όταν υπάρχουν αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις, αυτή η ευμεταβλητότητα, η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια, είναι δυνατόν κανείς να κάνει ακριβείς προβλέψεις? Προφανώς κάνεις εκτιμήσεις και με βάση τις εκτιμήσεις χτίζεις μια ρεαλιστική οικονομική πολιτική. Αλλά αυτές οι μεταβολές δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Βλέπετε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όλοι αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους γιατί τα δεδομένα αλλάζουν κάθε εβδομάδα. Προσπαθούμε συνεπώς να κάνουμε και να ασκήσουμε πολιτική με βάση τον ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη και δυσμενέστερα σενάρια. Σας το αντιστρέφω τώρα το ερώτημά σας. Φαντάζεστε στην αρχή της οικονομικής κρίσης να είχαμε ακολουθήσει αυτό που λέγατε εσείς και η αξιωματική αντιπολίτευση, δώστε τα όλα μπροστά? Δεν θα είχαμε να βοηθήσουμε την κοινωνία μεταγενέστερα. Άρα. Εγώ έρχομαι και υποστηρίζω, όπως είπα και σήμερα δημόσια,
ότι χρειάζεται να βοηθήσουμε την κοινωνία όσο μπορούμε και αντέχει ο προϋπολογισμός και κρατούμε πολεμοφόδια και για το μέλλον, όταν κανείς στον κόσμο, εκτός αν ξέρετε κάτι που δεν γνωρίζει κανείς στον κόσμο, δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει η κρίση και ποια θα είναι η ένταση αυτής το επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Σκανδαλίδη, είπατε τα μέτρα που παίρνουμε τα περισσότερα είναι προσωρινά, δεν είναι μόνιμα. Μα επιβάλλεται από την Ευρώπη να είναι προσωρινά. Όλες οι χώρες παίρνουν προσωρινά μέτρα για να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση. Κατά αντιστοιχεία, έπρεπε να είναι προσωρινά τα μέτρα για την υγειονομική κρίση. Απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού να βγεις εκτός του πλαισίου των μέτρων. Ο ένφια που κάνουμε, και άκουσα από έναν συνάδελφο να λέει είναι μνημονιακή υποχρέωση, παρακαλώ πείτε μου σε ποιο άρθρο ή σε ποια παράγραφο του μνημονίου του 2018 υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά σε μείωση του ένφια. Οποιαδήποτε αναφορά. Είναι επιλογή της σημερινής κυβέρνησης να μειώσουμε τον ένφια με τα χαρακτηριστικά αυτά. Συμφωνημένη επιλογή. Και μάλιστα, επειδή κύριε Σκανδαλίδη είπατε ότι είναι κοινωνικά άδικη, σελίδα 9 της 13ης αξιολόγησης των θεσμών λέει μέσα τη νέα λέξη fairness, δικαιοσύνη. Αυτό είναι το σχέδιο νόμου. Εξασφαλίζει την δικαιοσύνη. Είπατε κύριε Σκανδαλίδη, θέσατε κάποια ερωτήματα που είναι πολύ εύλογα. Μάλλον να πω σε ένα προηγούμενο ερώτημα το οποίο τέθη και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Πράγματι, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός στην Ευρώπη. Εγώ δεν σας λέω ότι δεν είναι δίλημα. Στα καύσιμα μειώνεις φόρους ή προχωράς σε επιδοτήσεις. Στην Ευρώπη γίνονται και τα δύο. Άλλες χώρες μειώνουν φόρους, άλλες χώρες επιδοτούν. Η Γαλλία, ας πούμε, κάνει επιδοτήσεις. Η Ελλάδα ακολουθεί αυτό το μοντέλο. Ποια είναι τα επιχειρήματα της κάθε πλευράς? Εμείς έχουμε τα επιχειρήματα του δημοσιονομικού χώρου και του κοινωνικού προσήμου στα μέτρα τα οποία παίρνουμε. Θέλω να σας πω ενδεικτικά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα... Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, υπάρχει ένα θέμα. Είστε μακριά σχετικά με το... Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και συγγνώμη. Θέλω να σας πω ότι σε αυτόν τον εύλογο προβληματισμό, είδατε, μιλάω με όρους συζήτησης και διαλόγου. Εμείς πήραμε θέση. Πήραμε θέση ότι θέλουμε να βοηθήσουμε στοχευμένα συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Εσείς εισηγήστε να βοηθήσουμε οριζόντια όλη την κοινωνία. Εμείς συμφωνούμε, δεν σημαίνει ότι όλες οι χώρες κάνουν το ίδιο. Το Βέλγιο και η Ολλανδία μείωσε φόρους, παράδειγμα, στα καύσιμα. Η Γαλλία κάνει κάτι άλλο, όπως και η Ελλάδα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό να κάνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε. Αυτό το οποίο υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ό,τι αφορά τις μειώσεις φόρων, όχι τις αυξήσεις φόρων. Οι αυξήσεις των έμεσων φόρων επιβαρύνουν κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Οι μειώσεις έμεσων φόρων βοηθούν κυρίως τα μη ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αλλά θα σας πω και 2-3 άλλες σκέψεις. Ας πούμε, διαβάσατε, πέρα από το πρόσημο που μπορεί να έχει κάθε έκθεση, ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που ηγείται ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών επί ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει άποψή του ότι θα πρέπει να αποφευχθούν οριζόντιες παρεμβάσεις. Θα πρέπει οι παρεμβάσεις να είναι προσωρινές και να περιοριστούν αποκλειστικά στην απορρόφηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους με στόχο τις ευάλωτες ομάδες. Ό,τι κάνουμε εμείς. Θα μπορούσα να σας πω ότι ο εκτελεστικός διευθυντής μεταφορών και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνει: είναι κοινωνικά ανεύθυνο να μειώνεις φόρους στα καύσιμα, γιατί οι μεγαλύτεροι νικητές θα είναι πλούσιοι με μεγάλα ρηπογόνα αυτοκίνητα που οδηγούν περισσότερο. Άρα, υπάρχει μια επιχειρηματολογία υπέρ της μίας άποψης και μια επιχειρηματολογία υπέρ της άλλης άποψης. Δεν σημαίνει ότι δεν μας βασάνισε. Δεν σημαίνει ότι δεν βασανίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ταύτιση απόψεων. Αλλά εμείς επιλέξαμε να βοηθήσουμε τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Εσείς ή κάποια κόμματα, η αξιωματική αντιπολίτευση, επιλέγει να ακολουθήσει μια πολιτική ή να προτείνει μια πολιτική που βοηθάει όλη την κοινωνία σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή και τους άρχοντες. Είναι μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση. Εμείς θα μείνουμε σταθεροί στις αρχές του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Και κλείνω την παρέμβασή μου. Είπατε ότι αυτά που κάνουμε όλα είναι για τους λίγους. Και,
Ναι, είναι για τους λίγους και δεν είναι για τους πολλούς. Θα ήθελα λίγο να μοιραστώ μαζί σας ορισμένους προβληματισμούς. Αποφασίσουμε σήμερα να επιδοτήσουμε το ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις πολύ πιο γενναία, μέχρι τις 150 και τις 300 κιλοβατόρες. Εκτιμώ ότι αυτό έχει πρόσημο, έχει κοινωνικό πρόσημο. Αποφασίζουμε να βοηθήσουμε ακόμα παραπάνω το κοινωνικό τιμολόγιο. Κοινωνικό τιμολόγιο τι σημαίνει? Το τμήμα της κοινωνίας, το οποίο βάλεται περισσότερο, έχει χαμηλότερο εισόδημα. Έχει κοινωνικό πρόσημο. Είναι οι πολλοί, δεν είναι οι λίγοι. Δίνουμε έκτακτη επιδότηση ρεύματος για τις μικρές επιχειρήσεις. Οι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας απασχολούν, μας προβληματίζουν, μας ανησυχούν, είμαστε κοντά τους. Έχει κοινωνικό πρόσημο. Είναι για τους πολλούς. Οι πολλές μικρές επιχειρήσεις και όχι οι λίγες, μεγάλες. Πάμε τώρα στην δεύτερη παρέμβαση, που είναι τα ευάλωτα νοικοκυριά. Κύριε συνάδελφε, τα 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά που δίνουμε μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού μία μισή φορά, που δίνουμε σε χαμηλοσυνταξιούχους, που δίνουμε σε ανασφάλιση υπερήλικες, που δίνουμε σε δικαιούχους επιδόματος αμαία, που δίνουμε στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, είναι για τους λίγους ή για τους πολλούς? Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά με 3,2 εκατομμύρια μέλη είναι οι πολλοί και μάλιστα αυτοί που έχουν μεγαλύτερη κοινωνική ανάγκη. Πάμε στα καύσιμα. Στα καύσιμα νομίζω σας τοποθετήθηκα. Τοποθετήθηκα με ευκρίνεια. Είναι για τους πολλούς 3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας με εισοδηματικά κριτήρια που τους δίνουμε μια βοήθεια. Σημαντικές ανάσες. Δεν τους λύνουμε το πρόβλημα. Κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να λύσει μόνο το πρόβλημα. Γι' αυτό αναζητούμε και επιζητούμε και ευρωπαϊκές λύσεις, αλλά δίνουμε σημαντικές ανάσες. Οι επιστρεπτές προκαταβολές. Από 60 σε 96 άτοκες δόσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι τι? Δώσαμε 8,3 δις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και χαίρομαι γιατί μέσα στη Βουλή όλα τα κόμματα συμφώνησαν ότι αυτοί οι πόροι πήγαν στις μικρές επιχειρήσεις και ουσιαστικά προσδοκούμε να πάρουμε από αυτές 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 6 δισεκατομμύρια ευρώ με τις επιλογές της κυβέρνησης δεν θα τα πάρουμε πίσω. Εις γνώση μας. Με τις επιλογές μας. Κάναμε κουρέματα. Να το πω με τους όρους που συνήθως συζητούσαμε στη Βουλή. Αυτό δεν έχει κοινωνικό πρόσημο. Αυτό δεν είναι για τις πολλές μικρές επιχειρήσεις που θέλουμε να επιζήσουν σε μια πρωτόγνωρη συγκυρία. Και κλείνω μόνο με το θέμα του ένφια. Γιατί και αυτό έχει κοινωνικό πρόσημο. Αυτό πράγματι βοηθάει όλη την κοινωνία. Βοηθάει, όπως κάναμε και την άλλη φορά, όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αλλά και πάλι με κοινωνικό πρόσημο. Δεν έχει ταξικό πρόσημο, έχει όμως κοινωνικό πρόσημο. Όλη η κοινωνία θα πρέπει να έχει ανταπόδοση από την βοήθεια της πολιτείας. Αλλά τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και η μεσαία τάξη, πολύ μεγαλύτερη. Ερχόμαστε συνεπώς, και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να έχει εκτιμηθεί, από την κοινωνία εκτιμάται, αλλά έχει να κάνει και με την συνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών πράξεων, ότι μειώνουμε τον ένφια μεσοσταθμικά κατά 35%. Είχαμε πει 30% πριν τις εκλογές, το κάνουμε 35%. Με απλούς όρους, τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώνουν από φέτος μόνιμα 920 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από το 2018. Είναι αυτό που σας είχα πει προηγουμένως, περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι 360 εκατομμύρια η βεβαιωμένος φόρος, λιγότερος από την προηγούμενη χρονιά. Στον προϋπολογισμό είχαμε βάλει 70 εκατομμύρια, θα είναι μεγαλύτερο το ποσό, όχι στην εκαθάριση, στην εισπράξη, η οποία εισπράξη θα είναι καλύτερη γιατί εκτιμούμε ότι θα έχουμε περισσότερα ποσά εισπράξεων από τους χαμηλότερους φόρους. Να δούμε όμως και το κοινωνικό πρόσημο εδώ. 8 στους 10 πολίτες, το 80% των φυσικών προσώπων, δηλαδή περίπου 5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, κύριε Σαμαλή, δεν είναι οι λίγοι, οι πολλοί είναι αυτοί, θα πληρώσουν λιγότερους φόρους από φέτος μόνιμα. Να και το μόνιμο του χαρακτήρα. Το 14% θα πληρώσει τον ίδιο φόρο. Επεκτείνεται η έκπτωση φόρου 30% για εκείνη την περιουσία σε 100.000. Θα μιλήσει ο κύριος Βεζιρόπουλος πολύ αναλυτικά για αυτά. Από 60% που ήταν, από 60.000 ήταν μέχρι σήμερα. Καλύπτουμε πλέον τι? Το 73% των πολιτών στους οποίους βεβαιώνεται φόρος εκείνης της περιουσίας. Πόσο ήταν πριν? 62%. Ναι, κύριε Σκανδαλίδη, έχει κοινωνικό πρόσημο. Το 62% γίνεται 73% για τις χαμηλότερες περιουσίες.
για τους πολλούς. 733.000 φυσικά πρόσωπα. Αυξάνεται για 100-150.000 η έκπτωση από 20-25%. Η μεσαία τάξη θα δει ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια από την πολιτεία σε αυτό το φόρο. Μειώνονται οι συντελεστές βασικού φόρου κτισμάτων, μειώνονται ακόμα περισσότερο οι συντελεστές του βασικού φόρου οικοπαίδων. Άρα, με λίγα λόγια, και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε το λόγο, γιατί θα πρέπει να αποχωρήσω σε λίγο, θα μιλήσω σε άλλη επιτροπή για άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου. Προσπάθησα να απαντήσω, θα μιλήσω για κεφάλαια αγορά, θα μιλήσουμε για το ιδιωτικό χρέος. Προσπάθησα να απαντήσω για να κάνουμε έναν σωστό διάλογο και νομίζω ότι γίνεται ωραίος διάλογος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων για τους προβληματισμούς που εκτιμώ ότι και εσείς θα είχατε, πέρα από την ευκολία του να ρίχνουμε στο τραπέζι ακοστολόγητα μέτρα, για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο την κοινωνία. Και εμείς εξαντλούμε τον δημοσιονομικό χώρο. Κύριε Σκανδαλίδη, θα επαναλάβω κάτι τελευταίο και κλείνω. Ότι πράγματι εξαντλούμε τον δημοσιονομικό χώρο, αυτόν που υφίσταται μέχρι σήμερα, σε μια συστοιχία μέτρων που καλύπτουν τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας. Ανακοινώσαμε σήμερα 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ νέα μέτρα. Σε αυτά προσθέστε τον ένθια και τις παρεμβάσεις των αγροτών, που δεν είναι νέα μέτρα, με την έννοια ότι ο πολίτης τα έχει ακούσει αυτά πριν ένα μήνα από την κυβέρνηση, αλλά την βοήθεια αυτών των μέτρων δεν την έχει νιώσει ακόμα στο πορτοφόλι του, αφού ο ένφια θα ξεκινήσει να πληρώνεται από τον επόμενο μήνα. Άρα 1,7 δις είναι. Στα 1,7 δις, αν προσθέσετε τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, ουσιαστικά για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, έχουμε δώσει 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο γίνεται και είναι εφικτό την ελληνική κοινωνία. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για όσο απαιτείται. Ευχαριστώ πολύ.